Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, αλλά έρχεται η πρωτοχρονιά. Έχει και αυτή κάτι από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Έχει, αλλά έχει τα καλύτερα που έρχονται. Έτσι. Ελπίζω να περάσατε όλοι σας όμορφα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης να ήταν καλός μαζί σας. Και πάνω απ' όλα να αισθανθήκατε έτσι όλη την θαλπορή και την ζεστασιά της οικογένειας. Σήμερα είναι μία πολύ όμορφη μέρα. Νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια σήμερα παρέα σας. Κοντά μας θα είναι σε πολύ λίγο ο Γιώργος Μαργαρίτης. Αυτά είναι, θα γίνει σήμερα γλέντι μεγάλο. Γλέντι. Ετοιμαστείτε. Μεγάλο, με όλους τους μουσικούς, με όλη την ορχήστρα. Εδώ νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια. Και θα τα πούμε κιόλας. Όλες οι γιορτές γι' αυτό είναι, παιδιά. Θέλει κέφι, πώς να το κάνουμε. Και αυτά που φάγαμε τα Χριστούγεννα. Γιατί καλά, δεν υπάρχει, δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, και επειδή μπορεί εμείς να μην είμαστε ο Άγιος Βασίλης, αλλά δώρα έχουμε. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Είναι το 211-5550-550, στο οποίο θα καλείτε εσείς για να παίξετε μαζί μας και με τον Στέφανο, ειδικά δηλαδή, το μουσικό quiz για να σας δώσουμε ωραία δώρα. Και να σας θυμίσω. Σας το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εγώ το επιμένω, σας το θυμίζω, γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο το δώρο αυτό για σας. Μία ολόκληρη εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, αξίας 2.000 ευρώ, συν τις ηλεκτρικές συσκευές. Για πολύ ωραία μαγειρέματα, γιατί ακριβώς. Θα μυρίσει αυτή η κουζίνα. Είναι έτσι. Λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι να ανανεωθεί μια κουζίνα μιας τηλεθεάτριας μας. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο τρόπο έτσι, για την καινούργια χρονιά που έρχεται. Πόσες μέρες έχουν μείνει, τρεις. Ναι, τρεις μέρες και αλλάζει χρόνος. Να φύγει και το 13 σιγά σιγά. Να φύγει το 13, να φύγει το 13, να μπει το 14, γιατί νομίζω ότι είναι η χρονιά μας. Τι? Άλλη ζωντάνια, άλλος αέρας. Πες μας τι πληροφορίες έχεις και είναι η χρονιά μας. Πες μας τα καλά. Πες μας τι ξέρεις. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως λέω θα είναι η χρονιά μας τέλος. Τώρα είτε θέλει είτε δεν θέλει θα είναι. Για να έχουμε αισιοδοξία, να το δούμε λίγο αισιόδοξα. Όταν τα πράγματα τα βλέπουμε αισιόδοξα, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να διαμορφώνουμε και τις καταστάσεις γύρω μας για να έρχονται πιο αισιόδοξα. Άρα ψυχανάλυση όλοι. Αυτά είναι. Άρα αισιόδοξα. Θέλω να πάμε να δούμε τις πρωτεύουσες αυτού του κόσμου, του κατά τα άλλα υπέροχου κόσμου, που φωτιστήκανε με χιλιάδες εκατομμύρια φωτάκια, λαμπάκια, εν ώψη των Χριστουγέννων και παραμένουν φωτισμένες. Πάμε να τις δούμε να πάρουμε λίγο λάμψη κι εμείς. Πάμε να δούμε λίγο, να μαγευτούμε. Από το Παρίσι και το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και την Μπανγκόκ, τα φώτα των Χριστουγέννων έχουν ανάψει δίνοντας φαντασμαγορική όψη με τη λάμψη τους και προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν τα μαγικά Χριστούγεννα που ονειρεύονται. Écoutez les enfants, cette nuit. Ποιος δεν ονειρεύεται να περάσει Χριστούγεννα έστω μία φορά στη ζωή του στην πόλη του φωτός? Το μοναδικό και ανεπανάληπτο Παρίσι επιβεβαιώνει τη φήμη του. Τα 200 δέντρα στην περίφημη λεωφόρο Σαμπ-Σελιζέ, την πιο εμπορική και ακριβή λεωφόρο της Ευρώπης, φωτίστηκαν με 600.000 πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια. Ο πύργος του Άιφελ, σαν διαμάντι λάμπει κάτω από τον παριζιάνικο ουρανό. Στη Euro Disney αυτά τα Χριστούγεννα οι διοργανωτές υπόσχονται αλλαγές και καινούργια θέματα, ακόμα πιο μαγικά, ακόμα πιο παραμυθένια. Χιονάνθρωποι περνοδιαβαίνουν. Ένα τεραστίων διαστάσεων χριστουγεννιάτικο δέντρο πραγματοποιεί τις ευχές των επισκεπτών. Νυφάδες χιονιού πέφτουν σε όλο το μαγικό χωριό. Το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό χιονισμένο τοπίο, ενώ ο καριοθράφτης θα κάνει και αυτό το δικό του σόου σε μια παράσταση έκπληξη και όλα αυτά τυλιγμένα στη λάμψη και το φως του ωραιότερου παραμυθένιου χωριού που μοιάζει να εκπληρώνει τις χριστουγεννιάτικες ευχές. Στο Λονδίνο η Oxford Street, η περίφημη λεωφόρος με τα πολυτελή υπερκαταστήματα έβαλε τα γιορτινά της καλωσορίζοντας τα Χριστούγεννα με το παραδοσιακό άναμα εκατομμυρίων λαμπιονιών σε όλο το μήκος της. Μέσα από μια συναρπαστική νύχτα με συναυλίες, happenings, διάσημους που έρχονται για να γιορτάσουν μαζί με τον κόσμο. Στη Ρώμη τα φετινά Χριστούγεννα είναι αφιερωμένα στον Νέλσον Μαντέλα. Η υπεύθυνη του χριστουγεννιάτικου φωτισμού της αιώνιας πόλης είπε πως δοκίμαζαν τα φώτα όταν μαθαίστηκε η είδηση του χαμού του μεγάλου ηγέτη. 3,
Η φωταγώγηση του δέντρου στο Rockefeller Center έκανε το γύρο του κόσμου για ακόμη μια χρονιά όταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης άναψε τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 3, 2, 1. Σε ορδαστικό κλίμα και ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μπροστά σε χιλιάδες θεατές που αψήφισαν το κρύο και τον υγρό καιρό μέτρησε αντίστροφα από το 5 και κατόπιν άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Ταϊλάνδη μπορεί να μην έχει γιορτές Χριστουγέννων, αλλά κανείς δεν εμπόδισε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών να στήσουν σε χρόνο ρεκόρ ένα ανθρώπινο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Πράγα έχει φορέσει και αυτή τα καλά της. Το μεγαλύτερο δέντρο όλης της Τσεχίας έχει στηθεί στην πλατεία της παλιάς πόλης, όπου ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν το θέαμα με τα πυροτεχνήματα. Στη Μόσχα, ντόπιοι και τουρίστες απολαμβάνουν το μεγαλύτερο παγοδρόμιο της Ρωσίας, όπου στήθηκε στην κόκκινη πλατεία για τις γιορτές. Μαδρίτη, Βιέννη, Στοκχόλμη, Ρίο ντε Τζανέιρο, Λας Βέγκας, Πεκίνο και πόσες ακόμα υπέροχα γιορτινά στολισμένες πόλεις. Από άκρη σε άκρη του πλανήτη υπάρχει σχεδόν παντού μια ζεστή χριστουγεννιάτικη γωνιά που περιμένει κάποιον σαν εσάς να την ανακαλύψει. Έστω νοερά. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Είναι μερικές πόλεις που δίνουν ιδιαίτερη έτσι, βάση στο στολισμό. Και... Χριστούγεννα, χωρίς όλο αυτό τον περίλαμπλο στολισμό, χωρίς αυτά τα φώτα, παιδιά, χωρίς αυτή τη μαγεία. Κάτι. Είναι αυτό, τα φώτα είναι η λάμψη που σε... Πάντως, ανάλογα και με το μπάτζετ που έχει ο κάθε πόλη, δεν είναι το ίδιο να είσαι το Παρίσι, να είσαι το Λονδίνο. Και η Ελλάδα μας μια χαρά στολισμένη φέτος, γιατί έχει το παραδοσιακό καράβι και είμαστε κι εμείς ωραία στολισμένοι. Γι' αυτά που περνάμε και αυτά που έχουμε, είμαστε ναι. Καλά, πιστεύω. Αν ήμασταν και περισσότερο, αλλιώς... θα είχαμε να λέμε ότι είμαστε τόση κρίση. Σίγουρα. Και στολίσαμε, καλά είμαστε και εμείς. Ας μην πούμε σήμερα. Μια χαρά είμαστε. Ας μην πούμε αρνητικά. Ας δούμε αισιόδοξα έτσι κι αλλιώς τρεις μέρες μείνανε. Τις ωραίες εικόνες που είδαμε, μας ταξίδεψαν έστω και νοέρα. Ας φύγουμε το καλό. Μείνανε για να αλλάξει ο χρόνος, αλλά πολύ λίγα λεπτά μείνανε μέχρι να είναι κοντά μας ο Γιώργος Μαργαρίτης με όλη την ορχήστρα. Και έτσι έχω μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Μέχρι τότε όμως πάμε να δούμε πώς μπορούμε εμείς οι γυναίκες να φτιάξουμε τα μαλλιά μας για την πρωτοχρονιά, για κάποιο κάλεσμα που ίσως θα πάμε. Μας βρήκε ο νέος και ο καινούργιος χρόνος. Χτενισμένες, χτενισμένες. Μπαμπαριστώ, αυτά είναι τα ωραία. Η Γιασμίν, hair stylist από τα κομμωτήρια ΤΕΟ, είναι κοντά μας. Γεια σας και πάλι. Καλό μεσημέρι. Και το μοντέλο μας για σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Βέβαια, εσένα σε έχω δει και μέσα γιατί έχεις επιμεληθεί και τα δικά μου τα μαλλιά. Που θα πούμε και γι' αυτό, γιατί και αυτό είναι μια πρόταση. Κάτι ήταν και αυτό, αυτό που σινιόν. Ήταν. Ένα σινιόν, φυσικά. Ωραία. Ένα ωραίο πιάσιμο που είχαμε για τα Χριστούγεννα. Και όπως είπε και ο φίλος μας ο Στάδης, οι τηλεθεατρίες μας φέτος θα θέλουν να είναι και στολισμένες. Και πιο βασικό θα είναι τα αξεσουάρ για φέτος. Θα θέλουν να δούμε στρας, φιόγκους, σε λουλούδια πράγματα, στέκες, κορδέλες, όπως και να έχει. Όπως και θα δούμε και στα δικά σου μαλλιά, έχουμε βάλει ένα πολύ ωραίο στόλισμα, αλλά και εδώ στη φίλη μου τη Ζωή. Ωραία. Πλέον, έχουμε διαλέξει, έχει ένα πολύ ωραίο μήκος και θα αρχίσω να δείξω κάτι το οποίο είναι λίγο βικτοριανό, το στυλ του. Μια παραλλαγή στο μποέμ του πλέον. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που οι κυρίες μπορούν να κάνουν μόνες τους στο σπίτι, αλλά σίγουρα, Ζωή, θα μου δώσεις εσύ τσιμπιδάκια. Ναι. Οπότε, η βάση μας είναι μια εντυπωσιακή στέκα. Η βάση μας θέλουμε, ναι, να είναι το αξεσουάρ, αναλόγως με τον ντύσιμό μας. Θέλουμε πάντα τον όγκο που μας ταιριάζει. Πάντα να δίνουμε λίγη έμφαση. Όγκο θέλουμε πάνω. Οπότε, είτε διαλέξουμε τα τσιμπιδάκια για να κρατήσει τον όγκο. Θα σταθεροποιήσω εγώ το σημείο αυτό του κεφαλιού, ώστε να μπορώ να δουλέψω κάτι επάνω σε αυτό. Γενικά, τώρα για τις γιορτές, δηλαδή και τα Χριστούγεννα που πέρασαν, αλλά και για την αλλαγή του χρόνου τώρα, που όλο και κάπου θα πάμε ή και στο σπίτι μπορεί να έχουμε κάποιο κάλεσμα με φίλους και οικογένεια. Τι είναι της μόδας, ας πάμε λίγο έτσι. Τι είναι της μόδας, πλέον στο μαγικό αυτό κόκκινο χαλί.
Τα βλέπουμε όλα, mm-hmm. τα έχουμε δει όλα. Και φέτος οι γυναίκες έχουν προτιμήσει το πιο απλό. Mm-hmm. Το πιο απλό στυλ, το οποίο φαίνεται ατιμέλητο, απεριποίητο. Και δείχνει... Ακόμα και για τις γιορτές, Γιασμίν. Ναι. Ακόμα και για τις γιορτές. Το στόλισμα είναι στο χαμόγελο της γυναίκας, στα αξεσουάρ που θα τονίσουν ό,τι θα φορέσει. Πιο πολύ τα σινιόν χτενίσματα ή πιο πολύ κάτω το μαλλί. Δεν ξέρω καλά αυτά πώς τα λέτε εσείς, με αυτά τα λίγα που ξέρω. Θέλουμε να δούμε για το βράδυ του Ρεβεγιόν, ναι. ένα ωραίο σινιόν, ναι. το οποίο θα δείξει περισσότερα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Κάτι στο πλάι πιάσιμο, που θα δούμε και τώρα στο τέλος. Κάτι στην παραλλαγή, όπως έχω στη φίλη μου την Αλεξία αργότερα, ναι. θα θέλω να σας δείξω. Είναι το μοντέλο μας και αυτό. Εδώ τώρα θα μαζέψεις όλο το μαλλί. Θα μαζέψω όλο το μαλλί, γιατί mm-hmm. όπως βλέπουμε έχουμε αρκετό μήκος ναι. και μπορεί η κυρία να θέλει μέσα στο βράδυ της να νιώσει πιο ελεύθερα, mm-hmm. ώστε να μην έχει κάποιο εμπόδιο. Mm-hmm. Και φυσικά... Σίγουρα όμως αυτό που σε μαγνητίζει τώρα είναι και το αξεσουάρ στο μαλλί. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στέκα. Όπως θα ήθελα να δείξω και το δικό σου, δεν ξέρω ακόμα mm-hmm. αν το έχουν δει οι κύριες που μας παρακολουθούν, το οποίο είναι ένα πολύ διαφορετικό αξεσουάρ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στα πιασμένα όλα κάτω, όπως mm-hmm. μου ζήτησες κι εσύ, ή πάλι ναι. σε ένα πολύ ωραίο μισά-μισά μαλάκια πιασμένα. Ωραία. Αυτό τώρα που σας δείχνω, είναι mm-hmm. ένα πολύ ωραίο... Να γυρίσει θα γυρίσουμε λίγο τώρα για να αμέσως. Το δούμε. Ωραία. Έχει έναν χαμηλό όγκο, mm-hmm. το οποίο θα της τονίσει αρκετά το πρόσωπο και τα ζυγωματικά και μετά mm-hmm. εμείς εδώ μπορούμε να τονίσουμε όπως θέλουμε το χρώμα. Πολύ ωραία. Και γρήγορο, Γιασμίν. Και γρήγορο, ναι. Αποτελεσματικό. Και μπορούμε να αφήσουμε και κάποιο τσουλουφάκι. Φυσικά, πάντα εκτός, θέλουμε έτσι, να τονίσουμε. Για να γλυκάνει λίγο, ε. Ναι. Πολύ ωραίο. Η φίλη μας η ζωή έχει λοιπόν, και ένα έντονο χρόνο, χρώμα που θα μας βοηθήσει, mm-hmm. πάντα να τονίσει λίγο κάτι. Τώρα θα δούμε όμως και κάτι σε ξανθό μαλλί. Σε ξανθό, πάντα εντυπωσιακό. Για να δω τι εκπλήξεις μου ετοιμάζει, Γιασμίν. Η φίλη μου η Αλεξία έχει ένα καταπληκτικό μαλλί. Mm-hmm. Πέρα από το χρώμα, την μπούκλα που έχουμε κάνει, την έχουμε δει σίγουρα ξανά, mm-hmm. αλλά πάντα μένει εντυπωσιακό. Εγώ θα κρεπάρω πολύ γρήγορα την κορυφή πάλι. Αλεξία, για να έχουμε... και ωραία έτσι, χοντρή τρίχα, νομίζω που μπορεί να τη δουλέψει πλούσιο πολύ ωραία. Φαίνεται πλούσιο πάντα. Μάλι. Ναι. Οπότε, όπως και η φίλη μας η Βίκη, mm-hmm. που είναι ένα πιο rock στυλ πλέον. Ωραία. Εδώ στρίβεις τα πλαϊνά. Θα μιλήσω τώρα με τις τηλεθεάτριες μας. Έχω πολύ απλά πάρει mm-hmm. τον όγκο της κορυφής. Έχω διαλέξει να σηκώσω ένα τμήμα και να ξεχωρίσω πίσω από το αυτί ό,τι μαλλιά έχουμε, τα οποία θα κάνουμε ένα πολύ απλό πιάσιμο. Mm-hmm. Όλα στο πλάι, Γιασμίν. Όλα στο πλάι. Όλα στο πλάι, να δούμε και το σκουλαρίκι σου. Ε, γιατί όχι. Εντάξει, το τεχνό μετά το θολί μου. Θα καλύψουμε όπου και ο κενό έχουμε. Και η ίδια πλέον, σαν πολύ απλή γρήγορη παραλλαγή, ναι. μετά από το δείπνο μας, mm-hmm. θα έχουμε ένα εντυπωσιακό χαμόγελο και φυσικά... Τώρα φαντάζομαι στις γιορτές έχετε πολλή δουλειά στο κομμωτήριο, ε. Ναι, δεν μπορώ να πω. Η προσέλευση είναι μπορεί μεγάλη. Μπορεί όλο το χρόνο να μην έχουμε πολλά πάει, σε όλους. Αλλά τις γιορτές... Μας βλέπουμε κοντά ούτως ή άλλως. Πάντως, ναι, αποτελεσματικό, ε. Έτοιμη. Πανέτοιμη. Εγώ. Καλά να περάσετε λοιπόν, ακούω ότι θα έχουμε ωραίο σοου. Ένα σινιόν το θες κι εσύ, νομίζω. Νομίζω πολύ γρήγορα πλέον να μην είμαι στο ίσιο μένο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας. Μου είχε ένα ωραίο θέμα. Σου είχε ένα πολύ ωραίο θέμα και πολύ γλυκό θέμα. Γιατί οι γιορτές είναι στο μυαλό όλων με τη σοκολάτα. Mm-hmm. Οπότε, σας έχω τη συνταγή για τα καλύτερα τρουφάκια του Άι Βασίλη. Αφού έρχεται να τον τιμήσουμε και να τιμήσουμε και τα στομαχάκια μας. Μην έρθει και φύγει από τα σπίτια μας, το στομάχι. Εύκολη συνταγή, μπορούμε να την κάνουμε όλοι με απλά πράγματα. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Εγώ τα τίμησα δε όντως, γι' αυτό δεν ήρθαν ποτέ στο πλατό. Α, γι' αυτό τα τσάκια. Το λέω. Το λέω για να φύγει, ξέρεις, όλο τον 13. Πάμε τουλάχιστον με τα φάμε οπτικά.
Έχουν μείνει μόνο λίγες μέρες για την πρωτοχρονιά και πήγαμε στο σωστό σημείο. Τρουφάκια του Άι Βασίλη, σοκολάτα, υπέροχα, εύκολα, από το Δημήτρη Μακρινιώτη και το μαγαζί DCH που μας φιλοξένησε για να τα δείτε και να τα απολαύσετε. Για να πούμε λίγο τα υλικά. Κρέμα γάλακτος, ωραία. Σοκολάτα μπίτερ και μέλι. Πόσο περίπου είναι οι ποσότητες, δηλαδή κρέμα γάλακτος πόσο... 300 ml, 380 σοκολάτα μπίτερ και 60 γραμμάρια μέλι. Ωραία, για να ξεκινήσουμε, για δείξε μας τι κάνουμε. Λοιπόν, εδώ μόλις βράσαμε την κρέμα γάλακτος, την οποία τη γυρνάμε μέσα στη σοκολάτα μας. Ανακατεύουμε απαλά, να μην πάρει αέρα το μείγμα. Να σε ρωτήσω κάτι, πρέπει να είναι πολύ καυτή, δηλαδή να έχει πάρει τη μία βράση. Θα πάρει τη μία βράση. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καλό θα είναι το τελικό προϊόν να το αφήσουμε σκεπασμένο με μία μεμβράνη για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, όχι ψυγείο. Ναι. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό στην άκρη και παίρνουμε το έτοιμο προϊόν. Ωραία. Θα γεμίσουμε τη σακούλα μας ζαχαροπλαστικής. Κόβουμε περίπου έτσι, χωρίς να μας νοιάζει πολύ το σχήμα, γιατί αυτό θα μπει μετά στο ψυγείο, είναι έτοιμο. Ναι. Πόση είναι ώρα το αφήνεις στο ψυγείο? Το αφήνουμε στο ψυγείο μία μέρα και το προϊόν που παίρνουμε είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό. You better watch out, you better not cry. Γεμίζουμε το χέρι μας με λιωμένη κουβερτούρα. Έλεγε, παιδιά. Πολύ σοκολάτα. Πολύ σοκολάτα, φουτάμε και τα χέρια μας, μια χαρά περνάμε πάντως, δεν είναι δηλαδή. Και είναι και ωραίο και για τα παιδιά, έτσι. Κοίτα εδώ πόσο απλό είναι. Κάντο λίγο με το χέρι σου. Έτσι, στη. Έτσι, ακριβώς. Και από εδώ, και είναι ακριβώς έτοιμο. Το παίρνεις και το βάζεις στην άκρη. Ωραία. Τώρα θα δείξουμε, ας να κάνουμε κανένα δυο ακόμα να δοκιμάσουμε στη λίγο στη εδώ. Πάντως είναι πολύ εύκολο δηλαδή. Και... Σου κάνει εντύπωση πάρα ότι πολύ. Αυτά που πληρώνεις τόσο ακριβά ακριβώς στα μαγαζιά είναι τόσο εύκολο. Και μπορούμε να βάλουμε αντί για κακάο κομμάτια σοκολάτα σε αυτό που έχουμε δει. Ακριβώς. Ή καρύδα. Ή... Μπορούμε να βάλουμε αντί για κακάο τριμμένο φιστί και γίνης, μπορούμε να βάλουμε καρύδα. Μπορούμε να βάλουμε άμυλο με ζάχαρη άχνη σε αναλογία 1:1, αν τα θέλουμε ακόμα πιο αγλικά, γιατί γενικά δεν είναι πολύ γλυκά. Δουλεύουμε με σοκολάτα μπίτερ. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε κάνει και εδώ. Ακριβώς το ίδιο υλικό, μόνο που εγώ αυτό το έβαλα μέσα σε ένα ταψάκι και το έβαλα στο ψυγείο. Λοιπόν, παίρνουμε τα κουπάτ μας, κόβουμε και βγάζουμε το αστεράκι μας, το οποίο οπότε του δίνουμε λίγη σοκολατίτσα και από πάνω μπορούμε να ρίξουμε αστεράκια. Α, εντυπωσιακό. Ή λίγη χρυσόσκονη. Μάλιστα, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη. Να ξαναπούμε ότι βάλαμε κρέμα γάλακτος. Ναι. Τη 300 ml κρέμα γάλακτος, τη βράσαμε, να πάρει μία βράση. 380 βάλαμε κουβερτούρα και 60 μέλι. Μπορούμε επίσης, που ταιριάζει και στις γιορτές, να χρησιμοποιήσουμε και μία κουταλιά κανέλα και μισό γαρίφαλο. Το μπαχαρικό πάει πάρα πολύ με τη σοκολάτα και πάρα πολύ με τις γιορτές. Φτιάξτε λοιπόν τη συνταγή για εύκολα τρουφάκια του Άγιου Βασίλειου. Αξίζει τον κόπο. Δεν ήταν πολύ ωραίο. Τα φάγες, Φαίνεται, δεν μπορώ να το κρύψω. Να πούμε ότι είναι οι γαλλικές τρούφες όλο αυτό, που τις κάνουν συνήθως την πρωτοχρονιά για τον Άγιο Βασίλειο. Για τον Άγιο Βασίλειο για μας. Για τον Άγιο Βασίλειο λέμε, για το στομάχι μας κάνουμε. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Εμείς θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο κοντά μας ο Γιώργος Μαργαρίτης με όλη την ορχήστρα του. Και πριν από αυτό όμως, έχει προσθεθεί κάτι στο πλατό μας.
Να πάρω ένα να φύγω, με αντέχει. Δεν ξέρω. Αυτοκίνητα για τους μικρούς φίλους μας. Αν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το ίδιο αυτοκίνητο σε κανονικό μέγεθος, σε μικρό ίσως μπορέσουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σχεδόν. Σχεδόν. Ένα κλειδί που μοιάζει αληθινό. Δηλαδή, αληθινό είναι το κλειδί, αλλά μοιάζει σαν να είναι από κανονικό αυτοκίνητο. Σήμερα, λοιπόν, Βασίλη, car expert, σε έχουμε βάλει σε άλλες περιπέτειες εδώ, διότι αυτά είναι αυτοκίνητα για τους μικρούς μας φίλους και, όπως είπα και προηγουμένως, ότι μπορεί να μην μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο ή αυτό το μαύρο, ναι, ή το άσπρο ή καλά αυτό το μαύρο, δεν καλά, το συζητώ. Αυτό, ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε τη χαρά στα παιδιά μας και νομίζω ότι μπορεί να χωράμε κι εμείς. Εντάξει, ανάλογος, ανάλογος. Είναι κοντά μας η κυρία Ιωάννα Ναζεντιάδου από έτσι, την εταιρεία Cars for Kids, ναι, που κάνει τουλάχιστον για τους μικρούς φίλους ευτυχισμένος, ειδικά τις μέρες των γιορτών. Αυτά τα αυτοκίνητα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν κανονικό κλειδί. Είναι και όχι μόνο αυτό. Προϊόντα. Έκανες πριν ένα κόλπο, εσύ. Εγώ τι κόλπο έκανα. Παίρνει μπρος. Για να δούμε. Το ζητούμενο είναι πόσα κιλά αντέχει το συγκεκριμένο. Σταματάει. Εντάξει, σταματάει. Τι είναι λοιπόν, κυρία Ναζεντιάδου, αυτά τα αυτοκινητάκια. Είναι ακριβή αντιγραφή του κανονικού. Γνήσιου, με τα πιστοποιητικά γνησιότητας, όλα μας τα μοντέλα. Είναι από τις ίδιες εταιρείες, δηλαδή. Όχι, είναι από διαφορετικές. Έχουμε διάφορους προμηθευτές. Mm-hmm. Έχουμε, ας πούμε, από Ισπανία που είναι η Καλιφόρνια, χωρίς τηλεχειριστήριο. Mm-hmm. Είναι για δύο παιδάκια. Έχουμε το G55, mm-hmm, που είναι φυσικά το Jeep της Mercedes, αλλά βγαίνουν κατόπιν εξουσιοδοτήσεων των εκάστοτε εταιριών. Mm-hmm. Αυτό έχει και τηλεχειριστήριο, που σημαίνει ότι όταν το παιδάκι είναι πολύ μικρούλι και δεν μπορεί να οδηγήσει, το πάμε εμείς. Του κάνεις και πλάκες. Για φαντάσου τώρα να μπει το παιδάκι μέσα και εκεί που λέει πώς να πατήσω τον γκάζι, γιατί όλα αυτά έχουν γκάζι. Αυτά έχουν και γκάζι και κάνεις φρένο κανονικά. Φρένο έχει μόνο η φόρμουλα γκάζι και φρένο. Mm-hmm. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, έχουν μόνο το γκάζι. Είναι ηλεκτρικά, έτσι. Είναι ηλεκτρικά. Τα βάζουμε δηλαδή στην πρίζα, όπως φορτίζουν. Όπως ένα κινητό τηλέφωνο. Για ποιες ηλικίες είναι αυτά τα αυτοκίνητα? Αυτά που έχουν το τηλεχειριστήριο, όπως έχουμε τη Lamborghini, mm-hmm, και το G55, είναι για τις ηλικίες από όταν το παιδάκι μπορεί να κάθεται. Το δένει ο γονιός, mm-hmm, και το πάει ουσιαστικά αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις το καρότσι. Αυτά τώρα, εντάξει, αυτά εδώ είναι πιο μπεμπέ. Ναι. Αυτά είναι σαν σε στυλ περπατούρας, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτά είναι τα πιο απλά και τα αυτά πιο οικονομικά, φαντάζομαι. Αυτά είναι για γυμναστική πιο πολύ για τα παιδιά. Ναι. Πιστές αντιγραφές όμως, όπως βλέπουμε εδώ, είναι πιστές αντιγραφές. Mm-hmm. Εδώ είναι και το πιο εξελιγμένο, το μετά το από αυτό. Ωραία. Αυτά εδώ που βλέπουμε, τα δύο που είναι τα πιο ενισχυμένα και το αγωνιστικό, για ποιες ηλικίες είναι? Αρχίζουμε από 2,5. Θα πρέπει το παιδί μόνο του κανονικά να μπει στη διαδικασία οδήγησης. Mm-hmm. Αυτά με το τηλεχειριστήριο, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το G55, γιατί αυτά δεν έχουν. Και επειδή τώρα εμείς οι γονείς είμαστε και λίγο καχύποπτοι πολλές φορές, έχουν ασφάλεια αυτά? Φυσικά, είναι όλες, τηρούν όλες οι προδιαγραφές, έχουμε όλα τα πιστοποιητικά mm-hmm γνησιότητας. Ειδικά σε ό,τι απευθύνεται για τα παιδιά, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Τι ταχύτητα μπορούν να αναπτύξουν? Αυτό πάει 5-6 χιλιόμετρα την ώρα. Α, πάνε. Αλλά έχουμε και το πιο αργό. Πάνε στο παιδάκι περίπτερο κανονικά. Βέβαια, να πω κάτι. Άμα πάρεις τώρα στο παιδί ένα τέτοιο αυτοκίνητο ή μια Ferrari California, ωραία, ναι, ακούγεται. Βασικά σε πραγματική θα θέλαμε για μας. Και το μοντέλο. Να είναι Ferrari California, δηλαδή εγώ θα την ήθελα σε πραγματική. Ναι. Όταν θα μεγαλώσει το παιδί, τι θα σου ζητήσει? Αυτό μήπως είναι ένα πρόβλημα. Θα του πεις, ναι, ότι στο πήρε όταν ήσουν μικρός και τώρα βολεύσουμε κάτι άλλο. Ή βολεύσουμε αυτό. Να πούμε, κυρία Ναζεντιάδου, ότι σήμερα, επειδή μας φέρατε όλα αυτά εδώ στο στούντιο να τα δείξουμε, γιατί έχει πλάκα, δηλαδή, εκτός ότι στα παιδιά σίγουρα θα αρέσει. Είναι και για μεγάλους. Έχει και για μεγάλους και, όπως είπα και όλες, ότι μπορεί και κανένας γονιός να στριμωχτεί έτσι να. Εδώ αυτό που είναι και επιθέσιο, πόσα κιλά? Αυτό έχει αντοχής βάρους 60 κιλών. Εντάξει, ναι, εκεί μπορεί. Ναι.
Εσύ πρέπει να αφήσει το ένα πόδι απ' έξω. Εγώ, ναι, εντάξει, με λέει κλαπαραμάνω. Να πούμε λοιπόν ότι για τους τηλεθεατές του Μαγκαζίνο Live, αν απευθυνθείτε στην εταιρεία και πείτε ότι είστε από την εκπομπή μας, θα έχετε μία έκπτωση της τάξης του 10%. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, ναι, και αυτό ισχύει και για όλους τους εργαζόμενους του σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ καλές γιορτές. Καλές βόλτες. Στους πιτσιρικάδες, στα αγοράκια, ναι, στα κοριτσάκια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα εμείς να δώσουμε δώρα, Στέφανε. Γιατί είπα, ο Άγιος Βασίλης. Μοιράζει δώρα. Δεν είμαι ο Άγιος Βασίλης. Αλλά έχουμε δώρα να δώσουμε από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Για εσάς, εσείς συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50. Τώρα νομίζω όμως με ειδοποιούν ότι έχουμε κάποιον ή κάποια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Ηράκλειο, από Νέο Ηράκλειο. Από Νέο Ηράκλειο, ναι, γιατί έχουμε και το Ηράκλειο Κρήτης, για να μην μπερδευτούμε. Το όνομά σας? Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο? Νομίζω πως ναι. Νομίζω είστε πανέτοιμοι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει. Μικρό κορίτσι σου κι ήμουνα παιδί. Πού είναι? Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια με στην καρδιά. Πού είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Τέλεια. Με δεν ξέρω, ήμουν λίγο φάλσα. Μπράβο, μπράβο. Και νομίζω ότι τραγουδήσατε με ένα χαμόγελο και αυτό ήταν το πιο ωραίο. Έτσι είναι, ταιριάζει με την εκπομπή σας, γιατί κι εσείς όλη η εκπομπή είναι ένα χαμόγελο. Αχ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο σετ περιποίησης από την εταιρεία Ίαλος με γυαλουρονικό οξύ, έτσι, για να ομορφύνει κι άλλο το χαμόγελό σας που ακούμε τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και έτσι να μπείτε όμορφα στο 2014. Έχουμε πει, θα είναι η χρονιά μας. Πάμε να δώσουμε, ναι, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να δώσουμε άλλο ένα δώρο. Γεια σας, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά, πολύ ωραία. Εκτός θα σας ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε έτσι το καινούριο έτος, το 2014, είστε και έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz? Ναι, είμαι έτοιμη. Και για τα δύο. Και για τα δύο. Ωραία, ωραία, πάμε. Χθες μεσανύχτα και κάτι φορήσα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο δάλμα που μ' είδε με θυμήθηκε. Και τον πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Τέλεια! Μπράβο! Ευχαριστώ πολύ! Τέλεια, τέλεια! Πολύ ωραία! Μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνη είναι η δικιά σας. Μείνετε στη γραμμή πολύ. Να συνεννοηθείτε με την παραγωγή, να πείτε ποιο δώρο θέλετε και να σας το στείλουμε στον Πειραιά. Να είστε καλά! Καλή συνέχεια! Λοιπόν, εμείς εδώ στη συνέχεια έχουμε Γιώργο Μαργαρίτη. Βλέπουμε εδώ, είναι όλα πανέτοιμα. Θέλω λίγο να δούμε όλα αυτά που έχουν στηθεί εδώ για να υποδεχτούμε σε λίγο τον Γιώργο Μαργαρίτη. Τον είναι χαμός. Πολύ αφεντικό. Χαμός. Λαϊκό καλλιτέχνη. Έτσι. Και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Σ' αφήνω για λίγο. Πάω από εδώ, γιατί πριν ξεκινήσει εδώ το γλέντι. Ναι. Το καλύτερο μπεγλέρι και ό,τι άλλο θέλει. 33! Αυτό το κελί. Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε τώρα έτσι στις μέρες των γιορτών που μπορεί να βγαίνουμε που και που έτσι έξω για μία βόλτα, αλλά είμαστε και σπίτι γιατί θέλουμε να ξεκουραστούμε και λίγο και θέλουμε να δούμε καμία ταινία. Ακριβώς έτσι, έτσι. Θέλουμε να δούμε καμία ταινία. Βίκυ, τι θα δούμε? Κοίτα, κάθεσαι στον καναπέ σου, χαλαρώνεις και βλέπεις ταινίες που σε ταξιδεύουν.
στον κόσμο των Ξωτικών, του Άγιου Βασίλη. Α, πολύ μακριά. Ναι. Εκτός κλίματος, δηλαδή. Γιατί να πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Εντάξει. Τον βλέπω κι εγώ στην τηλεόραση. Α, νομίζω ότι τον βλέπεις γενικά. Λοιπόν, επειδή μας βλέπουν και τα παιδιά, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν. Αυτό σου λέω. Η ταινία και αυτή. Τα Ξωτικά και ο Άγιος Βασίλης υπάρχουν. Ακριβώς. Συμφωνώ. Εγώ μάλιστα τον είδα το Elf, η ταινία Elf. Δείχνει το Ξωτικούλι που ετοιμάζει τα δώρα. Και το Σάντα Κλάους. Έχεις πληροφορίες καλές και για εμάς, για τον Άγιο Βασίλη, τι θα μας πει. Και όπως έχω πει και εγώ στα παιδιά μου, εγώ τον έχω δει μία φορά τον Άγιο Βασίλη. Πού τον είδες, στην Κηφισία. Υπάρχει ο Άγιος, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης και φέρνει δώρα και έχω και το όνομά του. Ωραία, για πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τις ταινίες που θα μας ταξιδέψουμε σε, θα μας ταξιδέψουν σε έναν κόσμο αληθινό. Ακριβώς. Αυτές οι γιορτινές ημέρες είναι ντυμένες με τη λάμψη από τα φωτάκια και τα στολίδια του δέντρου, αλλά και τυλιγμένες με ιδιαίτερη αγάπη και ζεστασιά. Και τι καλύτερο από το να χαλαρώσετε στο σπίτι σας, μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν καθίσετε στο σπίτι σας και δεν υποκύψετε στο κάλεσμα για μία έξοδο, μπορείτε να παρακολουθήσετε μία αγαπημένη σας ταινία που θα σας ταξιδέψει στον παραμυθένιο κόσμο του Άγιου Βασίλη και των Ξωτικών του, θα σας συγκινήσει ή και θα σας κάνει να σκεφτείτε. Εμείς φτιάξαμε μία λίστα με μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες που τις έχουμε δει αμέτρητες φορές. Ο Jim Carrey μεταμορφώνεται σε Scrooge και δίνει πνοή στο κλασικό αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς. Ο Scrooge δέχεται κάποιες επισκέψεις από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και όλη του η ζωή αλλάζει. Hey, yo! Ποιος είπε ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης? Ναι, εκείνος ο γλυκός, ηλικιωμένος με την κόκκινη στολή και τα άσπρα γένια. Και μπορεί να πληγωθήκαμε όταν μάθαμε την αλήθεια, αλλά κανένας δεν μας απαγορεύει να πιστεύουμε σε αυτόν. Η ταινία Σάντα Κλάους το αποδεικνύει περίτρανα. Στις γιορτές συμβαίνουν θαύματα. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν το απέδειξε όταν έμεινε μόνος στο σπίτι του και αντιμετώπισε τους επίδοξους ληστές. Home Alone και ποτέ δεν σταματάς να γελάς. Ο Tom Hanks έχασε την ανθρώπινη μορφή του, έγινε φιγούρα και μας ταξίδεψε σε ένα μαγικό τοπίο με το πολικό εξπρές. Ο Nicolas Cage τα είχε όλα, καριέρα, χρήματα, πολυτελές αυτοκίνητο. Αλλά ήταν μόνος του. Το πνεύμα των Χριστουγέννων τον μετέφερε στη ζωή που μπορεί να είχε αν είχε κάνει τη σωστή επιλογή μερικά χρόνια πριν. Η ταινία Family Man αποδεικνύει ότι τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Το ξωτικό Elf με την πράσινη στολή μας ταξιδεύει στο παιδικό μας παραμύθι. Merry Christmas! Merry Christmas! Και θα κλείσουμε με μια κλασική ταινία η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ταινίες. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ταινία It's a Wonderful Life. Μια ταινία σαν το παλιό καλό κρασί. Ο Καναδάς είναι ακριβώς μπροστά μας. Ωραία παιδιά, ας προσγειωθούμε. Σταθερά. Εμείς σας προτείναμε. Εσείς απλά επιλέξτε εκείνη που θα σας προσφέρει τα ωραιότερα 120 λεπτά. Δεν ταξιδέψατε. Ωραίο και το σπίτι. Ωραίο όμως και, ωραίος και ο κινηματογράφος, έτσι δεν είναι, Κώστα? Έτσι είναι. Οι ταινίες που τις βλέπουμε ξανά όλες αυτές. Κάθε χρόνο και δεν τις βαριόμαστε. Μας δεν τις βαριόμαστε. Γιατί εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όποιος δεν πιστεύει στον Άγιο Βασίλη δεν θα πάρει δώρα, Βίκυ. Αυτοί οι δύο, η Αλεξία και η Βασιλάκη. Βασιλάκη. Με κοροϊδεύουνε. Και δεν λέω τον κύριο πίσω μου, λέω γιατί? Έχω το όνομα του Άγιου Βασίλη. Δηλαδή, τι
Βασιλάκι, ηρέμησε. Θα πάρει δώρο, ηρέμησε, Βασιλάκι. Εγώ θα πάρω, εσείς δεν θα πάρετε τίποτα, γιατί με κοροϊδεύετε. Αυτό είναι παρεμένη ιστορία. Να πάμε τουλάχιστον κινηματογράφο. Να πάμε και να πιστέψουμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε την τελευταία ταινία μας για το 2013. Και να δούμε μια ταινία που λέγεται 47 Ρονίν. Μας πάει στην Ιαπωνία, 300 χρόνια πίσω, όπου μια ομάδα από εξόριστους σαμουράι έχουν βάλει στόχο να αποκαταστήσουν την τιμή τους και να εκδικηθούν για το θάνατο του δασκάλου τους. Είναι μια ταινία που προβάλλεται τρισδιάστατη και πρωταγωνίστηκε ο Κιάνου Ρίβς. Και φυσικά υπόσχεται περιπέτεια και πολλά εφέ. Νόμιζα θα μου λέγεις τώρα Τσάκι Τσάν. Όχι. Για πάμε. Πάμε να το δούμε. Age ruled by sorcery and consumed by fear. Legend tells of a stranger who would enter their world, be cast into slavery. And would rise to fight the darkness. Where did you learn to fight like that? From demons. Why did you come from me? An army controlled by witchcraft has enslaved our people. Rivers of blood and mountains of corpses will not stand in my way. We need your help. Whatever happens, whatever you see, there is no turning back. Their army is infinite. We are 47. We end this now. I'm not afraid of you. You should be. Να πούμε ότι η ταινία βασίζεται στον πιο διάσημο... Πες εσύ να μην πω εγώ. Βασίζεται στο πιο διάσημο θρύλο των σαμουράι, που είναι γνωστός ως εθνικός θρύλος της Ιαπωνίας. Και έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο σινεμά αυτός ο θρύλος. Και πάμε να δούμε, να προτείνουμε την πρώτη μας ταινία για το 2014. Θα πάμε να τη δούμε. Αυτό. 2 Ιανουαρίου. Θα πάμε έτσι, να τη δούμε και μόνο έτσι για μόνο το καλό. Πρόσεξε την ταινία, θα μου πεις τώρα. Πρόσεξε. Είναι για όλους αυτή η ταινία, είναι για όλους. Λοιπόν, 2 Ιανουαρίου βγαίνει η ταινία Walking with Dinosaurs, περπατώντας με τους δεινόσαυρους. Δεν θα πάμε. Η προηγούμενη ήταν 300 χρόνια πίσω, αυτή 70 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Ναι, λοιπόν, γενικά μας πάνε πολύ πίσω, μου φαίνεται. Αντί να μας πάνε μπροστά, αντί να προοδεύσουμε, μας πάνε πίσω. Για πες. Λοιπόν, είναι μια ταινία που έχει να κάνει, βασίζεται στην πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ντοκιμαντέρ του BBC με τον ίδιο τίτλο που έχουμε δει και μας παρουσιάζει σε ψηφιακό περιβάλλον τον κόσμο μας 70 εκατομμύρια χρόνια πριν και πώς ήταν οι δεινόσαυροι. Μέσα από ρόλους δεινοσαύρων που μιλάνε, μιλάνε σαν ηθοποιοί. Και η ταινία είναι και μεταγλωτισμένη σαφώς για να τραβήξει και τα παιδάκια. Και μιλάνε οι δεινόσαυροι ελληνικά. Ναι, μιλάνε ελληνικά. Ο δεινόσαυρος δεν μιλήσει ελληνικά. Μιλάνε ελληνικά. Μάλιστα. Εμείς τη βλέπουμε όπως και να έχει με πολύ θετικό μάτι, επειδή είναι η πρώτη ταινία του 2014 και επειδή έτσι. Όλα θετικά. Πάμε να τη δούμε. Η εποχή των γιγάντων. Κυρίαρχοι στη γη είναι οι δεινόσαυροι σαν εμένα. Αυτός δεν είμαι εγώ. Αυτός είμαι εγώ. Ζαλίστηκα. Θα ρίξω τον δέντρο. Το ρίξα. Ναι, το ρίξα κι εγώ, μπαμπά. Ανεβαίνω, λυγίζει, κάτι μπήκε στα αυτή μου. Με σπάει. Μπαμπά, είμαστε στα αλήθεια, αδέρφια. Τον μπαμπά μου τον θαύμαζαν όλοι. Ήταν ο προστάτης της Αγέλης. Εγώ προσπαθούσα. Είσαι έτοιμος! Έτοιμος! Δυνατά! Δεν ήμουν έτοιμος. Φεύγω. Τώρα είμαι. Άλλη φορά. Δεν ήξερα τότε.
ότι ο κόσμος μου θα άλλαζε. Μια μέρα θα ερχόταν η σειρά μου να προστατέψω την οικογένειά μου και να οδηγήσω την Αγέλη στη μεγαλύτερη περιπέτεια της άγριας εποχής μου. Τον Ιανουάριο θα ζήσετε μια εμπειρία τόσο αληθινή που θα νομίζετε ότι είστε εκεί. Περπατώντας με τους δεινόσαυρους, η ταινία σε 3D από την Οντεόν. Άκουσε την ταινία, θα νομίζετε ότι είστε εκεί. Εγώ νομίζω ότι είμαι ήδη. Βασιλάκη, ρέμισε. Λοιπόν, τρεις μέρες μείναν, παιδιά. Θέλω να επιβάλλεις την τάξη, κύριε. Με λέει Βασίλη. Ας ηρεμήσουμε, ας ησυχάσουμε. Τρεις μέρες μείναν να φύγει αυτός ο χρόνος. Με το καλό. Θα τη λέει και από τον καινούριο χρόνο. Που θα ειδικά που θα γιορτάζει πρώτη του μηνός. Βασιλάκη μου, χρόνια πολλά θα της πει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε σε αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και λέω αναγκαστικό γιατί αμέσως μετά έχουμε Γιώργο Μαργαρίτη με όλη την ορχήστρα του εδώ και πραγματικά θα απολαύσουμε έτσι αυτή την εκπομπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μα εγώ της είπα της καρδιάς της φουγκαριάς να την φωλιάσει στη γωνιά την πιο ζεστή.
κόμπο και θυσία. Πάνω σου τρακάρω σε ώρα θυσία. Χριστό είδα το χάρο. Είπε σε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απά. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε βάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυτά πατενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξει. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απά. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Και το Μπεγκλέρι. Ξανά εισαγωγή. Ας σου κόψουνε το ρεύμα και το πρωίνο το γεύμα και την προκαταβολή να μια συμβουλή. Καλύτερο Μπεγκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατακά κι όλα τα ξεχνάς άταγα. Το καλύτερο Μπεγκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Καμός θα γίνει σε λίγο. Ας σου πουν απ' τη δουλειά σου, πάρε τα σύμπρα καλά. Κάνε και μεταβολή, να μια συμβουλή. Τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα κι όλα τα ξεχνάς άταγα. Το καλύτερο Μπεγκλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Γιώργος Μαργαρίτης, στο μάτια, στο στούντιο, μαγκαζίνο Live. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε κι εσείς. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, στο πλατό μας. Στη σπουδαία σου εκπομπή. Γιατί τη βλέπω και μου λένε και αρκετοί ότι είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε να πούμε πολλά.
Έχουμε να ακούσουμε πολλά, να απολαύσουμε πολλά, αλλά να γνωρίσουμε και την ορχήστρα. Βεβαίως. Να, εδώ. Μπροστά μας είναι ο Μπουζουξής, ο Δημήτρης Ολιόλιος. Εκεί στα ντραμς, όπως βλέπουμε, είναι ο Φώτης ο Σέρφας, ο Κώστας ο Βλάχος στην κιθάρα, ο Κώστας ο Πέτας στον μπάσο και ο... Έλα, πες το εσύ. Αλέκος ο Χαραλαμπίδης. Αλέκος Σόλο. Πρέπει να έχετε ακούσει που φωνάζω στα τραγούδια μου. Αλέκος Σόλο. Αυτός είναι ο Αλέκος. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι η πιο αντικειμενική για να σας πάρω συνέντευξη, γιατί είστε έτσι γιατί ο αγαπημένος τραγουδιστής όλης της οικογένειας και μάλιστα η μικρή μου κόρη είναι και τρελό φαν. Αυτό θα έλεγα τώρα. Σε λίγο θα σας έκανα κι εγώ κάποιες ερωτήσεις. Τι κάνουν τα παιδάκια τώρα που έμαθα και τη Φιένα εγώ το όνομα. Καλά είναι. Αλλά η Σάντι η μικρή είναι φανατική. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί πρέπει να μου εξηγήσετε πώς το καταφέρατε αυτό. Εγώ τώρα θέλω να πάμε να δούμε μαζί ένα μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από έτσι κάποια, γιατί πώς θα μπορούσε ένα βίντεο να χωρέσει όλα αυτά τα στιγμιότυπα της καριέρας και της ζωής σας, αλλά θέλω να πάμε να δούμε έτσι μερικά που διαλέξαμε εμείς. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Ο Γιώργος Μαργαρίτης δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μία από τις πιο γνήσιες λαϊκές φωνές που έχει γεννήσει η Ελλάδα. Να ξενύχτια κι άσω τη ζωή μου, στο κρεμό με φτάσανε. Με στίχους που χτυπούν στην καρδιά, ο Γιώργος Μαργαρίτης καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και απέκτησε φανατικούς θαυμαστές που μιλούν για τη μαγιά του, για το απαράμιλο ύφος του και την βαριά λαϊκή φωνή του. Γεννημένος στο χωριό Πετρωτό Τρικάλων, ο Γιώργος Μαργαρίτης μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αφού η οικογένειά του ήταν φτωχή. Από τους έχασα και πια δεν σε ξαναβρά. Είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Κρατώντας ένα μπουζούκι στα χέρια, τραγουδούσε το «Είναι όλα μαύρα» και ήταν μόλις 13 ετών. Εκεί τον άκουσε ο μεγάλος δάσκαλος Βασίλης Τσιτσάνης και του είπε «Όταν μεγαλώσεις να έρθεις να με βρεις». Το Βασίλη τον Τσιτσάνη δεν τον βγάζω ποτέ από εδώ. Λοιπόν, όπως δεν βγάζω και τον Τάκη του Σούκα, τον πρώτο μου συνθέτη. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γεννάσουνε, αν τα λατρεύεις, θα σε πηγώσω και θα πονά. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο Γιώργος Μαργαρίτης κάνει το μεγάλο βήμα και φεύγει από το χωριό του. Έρχεται στη Μεγαλούπολη, την Αθήνα και βρίσκει επαγγελματική στέγη στο Κοροπή, ως εργάτης. 2 χρόνια τον φιλοξενούν κάποιοι συγχωριανοί στο σπίτι τους, στον Άγιο Αρτέμιο. Το μεράκι του για τη μουσική τον οδηγεί στο βίο, αλλά η ανέχεια τον οδήγησε έξω από αυτό. 100 δραχμές ήταν τα δίδακτρα, αλλά εκείνος δεν είχε να τα δώσει. Ας είμαστε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία, ας μπορούμε να βοηθήσουμε τώρα πιο πολύ από κάθε φορά, διότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, επειδή έζησα την ανεργία, την έζησα στο πετσί μου 5 χρόνια. Και ενώ τραγουδούσε για να πνίξει τον πόνο του, τον ακούει ένας γείτονας οδηγός ταξί και του προτείνει να τραγουδούν μαζί για να βγάζουν ένα μεροκάματο. Δεν θέλω τα ματάκια σου. Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τη μαμά πατρίδα και στη συνέχεια αρχίζει να εμφανίζεται στο κέντρο Ηλιοβασίλεμα με τον Οδυσσέα Μοσχονά, τον άνθρωπο που τον πίστεψε και τον βοήθησε. Το 69 και εκεί το όνομα
η φίρμα ήταν Οδυσσέας Μοσχονάς. Έβλεπα τον Οδυσσέα Μοσχονά και έδωνε πάρα πολύ σημασία σε μένα, ναι. Βέβαια, πίσω του ο Γιώργος Μαργαρίτης είχε μια οικογένεια που δεν μπορούσε να την εγκαταλείψει. Την βοηθούσε στενώντας όλα του τα χρήματα. Λέει, ό,τι εξοικονομούσα πρώτα ως εργάτης και μετά από τα κέντρα, τα έσταλνα εκεί. Πρώτα έπρεπε να κοιτάξω τη μάνα μου και μετά την καριέρα μου. Έρτε μια κούπα με κρασί. Δεν εγκατέλειψε τις προσπάθειές του και δικαιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τα σουξένα διαδέχονται το ένα το άλλο. Την επιτυχία υπέγραφε ο Τάκης Σούκας. Τα τραγούδια γίνονται επιτυχίες και οι πίστες τρίζουν τη χρυσή δεκαετία του 80. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει το Κιλί 33 ή Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι? Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι. Το κοινό υποκλίνεται στο ταλέντο του και στη φωνή του. Αποκτά ένα τεράστιο fan club και ταξιδεύει όπου υπάρχουν Έλληνες. Πήρα το κακό το δρόμο και την ευκολία. Οι δίσκοι του κάνουν πωλήσεις, ενώ ο δρόμος του θα διασταυρωθεί με πολλούς και μεγάλους καλλιτέχνες. Το μυστικό της επιτυχίας του Μαγκάρετ, όπως τον αποκαλούν, δεν είναι μόνο τα τραγούδια, είναι η αυθεντικότητά του. Είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Με φέρατε τόσο πίσω τώρα. Ακούστηκαν εκεί τραγούδια, ακούστηκαν φωνές, στελάρας. Τραγούδια που τα έχουν πει μεγάλοι. Και τι να πω τώρα. Νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια ανήκω κι εγώ. Αλλά ήμουν πιο μικρός της παρέας. Και έτσι. Από τις πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ναι, κοιτάξτε, ναι, τώρα τα βιώματα, εντάξει, τα βιώματα αυτά τα έχω κι εγώ, αλλά πιο λίγα από τους μεγάλους εκείνης της εποχής. Πόσα χρόνια τραγουδάτε? Δεν θα είναι 40, γεμάτα. 43 χρόνια. Αυτό που θα σας πω, να μην φανεί σαν παράξενο. Εκείνης της εποχής, εγώ τα τραγούδια τα έχω μάθει. Τα πρώτα μου τραγούδια, τα πρώτα ακούσματά μου ήταν από εκείνους τους τραγουδιστές. Τον Μάρκο, τον Λιτσάνη, τον Παπαϊωάννο, η Μπέλο, ο Ψάτος Πάγιον Τζίς, ο Τσαουσάκης. Από αυτή τη γενιά έμαθα τα τραγούδια. Σε αυτή τη γενιά ανήκω εγώ. Πρότυπο ποιος ήταν, ο Καζαντζίδης? Όχι. Όλους τους τραγουδιστές. Όλοι ήταν πολύ σπουδαίοι όλοι. Δεν είχα έναν μόνο. Αλλά στη γενιά εκείνη στέκομαι, γιατί ήταν η πρώτη εκείνη. Και μετά ήρθε η γενιά του Καζαντζίδη και αυτή σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, ανήκω στην πιο παλιά γενιά. Ας είμαι πιο νέος από αυτή τη γενιά του Καζαντζίδη. Με αυτό είναι και τιμή. Γιατί με εκείνα τα τραγούδια ξεκίνησα. Αυτά ήταν τα πρώτα μου ακούσματά μου. Και αυτές ήταν οι φωνές που έμαθα και εγώ τα τραγούδια. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να πάμε στα παιδικά χρόνια. Έχετε γεννηθεί στα Τρίκαλα. Ναι, σε ένα χωριό που λέγεται Πετρωτό. Εντάξει, άσχημα χρόνια για τότε. Πώς φεύγει ένα παιδί από τα Τρίκαλα να πάει να βρει την τύχη του? Το έχω πει πολλές φορές, το πείσμα μου ήταν δυνατό. Το είχα από μικρό παιδί μέσα αυτό το καημό τον είχα μέσα μου και δεν γύρευα τίποτα άλλο να κάνω. Ήμουν από τα παιδιά τα φευγάτα που δεν άκουγα με τίποτα τον πατέρα μου και τη μάνα μου και έφευγα από το σπίτι. Πολλές φορές. Πόσο χρόνο αν φύγατε από το σπίτι? Την πρώτη φορά που έφυγα ήμουνα 11, την άλλη ήμουνα 13 και στα 14 μισό. Πήρα δρόμο από την ιδιαίτερη πατρίδα μου και ήρθα στην Αθήνα. Αφού γνώρισα βέβαια, αφού είδε ο πατέρας μου και από είδε ότι εγώ δεν άλλαζα με τίποτα. Αυτή ήταν η αγάπη μου το τραγούδι. Οι γονείς τι θέλανε να κάνετε, τι τώρα, δουλειά να ακολουθήσετε? Εκείνη την εποχή όλοι οι γονείς στα παιδιά θέλανε να μάθεις μια τέχνη και έτσι, γιατί οι τραγουδιστές και η μουσική εκείνη της εποχής δεν περνούσαν τόσο καλά. Το επάγγελμα αυτό δεν είχε.
14 χρονών ήρθατε στην Αθήνα. 14 μεσό. Παιδί. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι ήρθα και πήγα στο Κοροπή. Εκεί υπάρχει μια εκκλησία, την Ανάληψη, δεν ξέρω μόλι. Mm-hmm. Εκεί τριγύρω ήταν γεμάτη η εκκλησία από κόσμο, από όλη την Ελλάδα. Ψάχνανε για δουλειά κόσμος. Εκεί βρήκα κι εγώ μια γωνιά και έστρωσα ένα τσουβαλάκι που μου είχε βάλει η συγχωρεμένη μάνα μου και μια κουβερτούλα. Εκεί άραξα κι εγώ 4 μέρες ώσπου να βρω δουλειά. Και μετά πού μένατε, πού κοιμόσασταν? Μετά βρέθηκε ένας, ας το πω, εργοδότης, πρώτος μου εργοδότης, που δεν με βλέπανε σαν εργάτη, με βλέπανε δικό τους άνθρωπο, με πέρασαν στο σπίτι, εκεί έτρωγα. Μου είχα φτιάξει ένα δωμάτιο για πάρτι μου, δηλαδή mm-hmm. ωραίο, πέρασε καλά. Το πρώτο μεροκάματο από τη μουσική πόσο ήταν, θυμάστε? Α, ήταν 20 δραχμές. 20 δραχμές. Και αυτό που και με 20 δραχμές τι έπαιρνες τότε? Τότε με 20 δραχμές. Βέβαια έπαιρνες. Όταν ήμασταν 3 άτομα, μέναμε στον Άγιο Αρτέμι και παίρναμε 1,5 δραχμή στα φύλλα και 50 λεπτά ψωμί και τρώγαμε όλη μέρα και περίσευκε για την άλλη μέρα, καταλαβαίνεις. Ήτανε. Το κοσάρικο πολλά λεφτά για τότε. Η πιο δύσκολη διαχείριση είναι η διαχείριση της φτώχειας ή της επιτυχίας? Τα περισσότερα χρόνια σου τα περάσεις άσχημα. Ό,τι και να έρθει αργότερα, δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει. Υπάρχουν βιώματα μέσα, δεν φεύγουν. Είναι δυνατά τα βιώματα και ό,τι και να σου έρθουνε τριγύρω σου και χαρές και έτσι, εκείνα και δεν τα ξεχνάς με τίποτα. Όταν έρχονται οι πρώτες δόξες, οι πρώτες επιτυχίες, ο κόσμος να φωνάζει το όνομά σας, πώς νιώθατε, που ξέρατε πώς ξεκινήσατε και με πόσο κόπο? Εντάξει, όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο και άκουγα τα τραγούδια από διάφορα μαγνητόφωνα, σε αμάξια, σε βάζανε έτσι, εγώ ήμουν και σε μια ηλικία, ήμουν 35 χρονών, δεν ήμουν κανένα μπιτσιρίκι, όπως γίνονται μερικοί 20 χρονών και είναι τρελαλά, που να τα πούμε και έτσι. Είχα μια σοβαρότητα και έλεγα, Γιώργο, κάτσε καλά, γιατί δεν είσαι τίποτα, θα σε ξεχάσει και η μάνα σου μετά από λίγα χρόνια. Αυτό το έλεγα πάντα μέσα μου και το λέω ακόμα. Η δημοσιότητα σας άλλαξε καθόλου? Εγώ νομίζω δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι ήμουνα, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Είστε δύσκολος χαρακτήρας? Πώς μπορώ να το πω εγώ αυτό? Κάνουμε και αυτοκριτική. Τι να πω. Είμαι όμως σκολαστικός. Θέλω τώρα να κάνω κάτι και τώρα θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτό, ναι. Πολλοί λένε ότι είμαι και λίγο γκρινιάρης. Όμως αυτό είναι γκρίνια, επειδή θέλω τώρα να γίνει. Αυτό να ρωτήσω. Φίλοι υπάρχουν, ναι, όταν έχεις μία τέτοια πορεία και μία δουλειά που, όπως και να έχει, απαιτεί πολύ χρόνο από την καθημερινότητα. Είναι πολλά τα χρόνια και πια οι φίλοι μου δεν είναι φίλοι μου. Αυτοί που έχουν μείνει είναι αδέρφια μου. Και εδώ και στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχουν. Η πιο δύσκολη στιγμή στην ζωή σας, ποια θα λέγατε ότι ήταν? Πιο δύσκολη στιγμή ήταν τότε. Δεν είχαμε να περάσουμε, δεν είχαμε το τσιγάρο, άκιαμες, δεν είχαμε να φάμε, δεν είχαμε να πιούμε, δεν είχαμε τίποτα. Αυτές ήταν οι δυσκολίες μου. Η εποχή σημερινή νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Και τότε υπήρχε ανεργία. Ανεργία, εγώ την έχω βιώσει τόσο πολύ, είναι άτιμο πράγμα η ανεργία. Σου είπα προηγουμένως ότι κοιμόμουν στην εκκλησία και ψάχναμε για μεροκάματα. Και τώρα δυστυχώς βλέπουμε ίδιες εικόνες με τότε. Ναι, έρχονται οι ίδιες εικόνες. Απλώς τότε όμως δεν υπήρχαν και συντάξεις για να μπορείς να ζήσεις από κάποιους από τα γερόνια σου, έτσι. Δεν υπήρχαν τότε. Καλά, δυστυχώς και τώρα σε λίγο ούτε τώρα θα υπάρχουν. Εκεί πάνε τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω καλλιτέρευση. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Ο καλλιτέχνης πιστεύετε ότι πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική, να σχολιάζει πράγματα? Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, είχαμε προημερών μία κόντρα δύο καλλιτεχνών, της Δέσποινας Μαδή και του Νότης Φακιανάκη, οι οποίοι δεν εξέφραζαν την άποψή της μέσα από τραγούδια, αλλά μέσα από σχόλια. Ο τραγουδιστής πρέπει να εκφράζεται για ό,τι συμβαίνει στη χώρα του ή πρέπει να εκφράζεται μέσα από τραγούδια? Εγώ νομίζω πρέπει να έχει συμμετοχή παντού ο τραγουδιστής, αλλά
Μην με βάζει σε τέτοια συζήτηση τώρα να πούμε, με τους τραγουδιστές, με τους συναδέλφους να πούμε. Έτσι την είδανε. Καλά το την είδανε. Εντάξει. Εγώ ανήκω αλλού. Εσείς απαντάτε με τα τραγούδια σας σε ό,τι συμβαίνει. Και με τα τραγούδια και με τον τρόπο που εγώ ξέρω να απαντώ. Τι έχει αλλάξει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ή τους τελευταίους μήνες, αν θέλετε, όσο αφορά τη διασκέδαση? Κοίταξε, ο Έλληνας το έχει στο πετσί του αυτό, τη διασκέδαση. Έχουμε χρυσάφι, διαμάντι από τραγούδια. Ταξιδεύετε και πολύ, πηγαίνετε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά. Οι Έλληνες που έρχονται εκεί να σας δουν από κοντά, τι σας λένε? Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική έννοια. Εμείς εδώ λίγο, επειδή είμαστε κάθε μέρα και τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτοί είναι μετανάστες και μετανάστες θα λέγονται. Μας λένε τι συμβαίνει εδώ, πώς είναι, ξέρω, αν και τα μαθαίνουν πρώτοι αυτοί τώρα, και με τα μέσα ενημερώσεις που πράγουν τώρα, τα μαθαίνουν πρώτοι ό,τι γίνεται και μετά εμείς εδώ. Τι σας λένε? Τι να πούνε, εκεί βρίσκουμε τα εθήματα, εκεί βρίσκουμε τα πάντα μας που έχουμε ξεχάσει εμείς εδώ. Ρωτάνε πώς, τι γίνεται κάτω, πώς περνάμε εδώ. Αυτό είναι. Και επειδή δεν μας βλέπουν και πάρα πολύ και δεν ακούνε και τα τραγούδια που θέλουν, δηλαδή, να περάσουν τις βραδιές τους, έρχονται, μας βλέπουν και μας ακούνε. Τώρα θέλω να μου πείτε, πώς γίνεται να έχετε καταφέρει να πιάνετε όλες τις ηλικίες με τη μουσική σας, με το τραγούδι σας, αυτό που πραγματικά μας αγγίζει, και να έχω εγώ τη μικρή μου κόρη που έχει αφήσει από τον Γιώργο Μαργαρίτη στο δωμάτιό της. Τι να πω εγώ τώρα, πώς να πω, εντάξει. Είπα κάποια τραγούδια, την τελευταία δεκαετία, και περάσανε στους νέους και τα αγαπήσανε και με θυμώνται και έτσι, δεν ξέρω, αλλά θυμώνται και τα πολύ παλιά, μέχρι το κελί 33, έτσι. Βέβαια. Βρήκα ένα παιδάκι πολύ και το παράθεσα την πόρτα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα γνήσια λαϊκά τραγούδια είναι τελικά αυτά που μένουν, που είναι η κληρονομιά μας, που είναι διαχρονικά? Τα τραγούδια, τα διαχρονικά και τα γνήσια και αυτά που μας έχουν γράψει οι πολύ σπουδαίοι μας συνθέτες, για να μπορούσαν να περάσουν και να τα περάσει στους ανθρώπους, πρέπει να βρουν και τον άνθρωπό τους. Δεν μπορεί όποιος να είναι να πάρει ένα μικρόφωνο και να πει τα τραγούδια αυτά. Και αυτά τα τραγούδια δεν πειράζονται, θέλουν ψυχή για να έχεις μέσα και ιδιαιτερότητα στη φωνή. Περνάμε δύσκολες μέρες, αν και πιστεύω ότι το 2014 που θα μπει τώρα σε τρεις μέρες θα μας φέρει, τουλάχιστον έτσι ευχόμαστε, καλύτερες μέρες. Τι είναι αυτό που θέλετε να δίνετε εσείς στον κόσμο που έρχεται και σας βλέπει, που με την οικονομία του θα έρθει να γλεντήσει με τον Γιώργο Μαργαρίτη και να περάσει μια όμορφη βραδιά? Τι θα πω, τραγούδια καλά θα τους πω, να ευχηθούμε όλοι μαζί να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Ο κόσμος έχει την ανάγκη να διασκεδάσει, να ξεχαστεί, να χορέψει. Πιο πολύ την έχει τώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς σήμερα, να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε τα τραγούδια σας και να ταξιδέψουμε μαζί και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, γιατί τα τραγούδια τα δικά σας είναι αυτά, όπως είπα προηγουμένως, που μας αγγίζουν, που μας ταξιδεύουν, που μέσα από τους στίχους τους παίρνουμε πολλά πράγματα. Δεν πάμε να σας τραγουδήσω? Πάμε. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Thank you.
την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και θα της πω τα βάσανα αυτά που έχω τραβήξει και τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει και τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει. Πάμε τώρα. Δυστυχισμένος μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανωμένος, δυστυχισμένος μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Ξενύχτιδες τα βράδια κι αν ρομάντζες τα κουδάμε στα σκοτάδια κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφά σε σελαβά, σε σελαβά. Δεν πάμε στη δουλειά μας και στο σπίτι κι αν ο αίρος μας τραβάει σαν το μαγνήτη. Κι αν δεν πάμε στη δουλειά μας και στο σπίτι και δεν έχουμε το σήμερα να φάμε, σε σελαφά, σε σελαφά.
Πέφτει σε λάδι, τι έχει πάθει. Και κάθε μέρα βρίζει και γελά. Με επικραίνει σαν ξένο με κοιτά. Και στο ρέμα με τραβά. Με επικραίνει σαν ξένο με κοιτά. Και στο ρέμα με τραβά. Πίκρα μου απάνω, δυο ποτήρια παραπάνω. Θα τα πιο γεμάτα να μεθύσω μαυρομάτα. Περαία και Μοσκάτο θα τα κάνω άνω κάτω. Να σε βρω μικρό μου δυο λόγια να σου πω. Περαία και Μοσκάτο θα τα κάνω άνω κάτω. Να σε βρω μικρό μου δυο λόγια να σου πω. Αυτά. Και από ό,τι μαθαίνω, σας ψάχνουμε στο στούντιο τελευταία, γιατί σας παίρναμε τηλέφωνο, ψάχναμε, στο στούντιο μας λέγανε. Τι ετοιμάζετε στο στούντιο? Εδώ και μια πενταετία και είμαι εγώ, έχω μπλέξει με τα στούντια. Πιο πολύ παρά τις εμφανίσεις μου. Εκτός από μια καινούργια δουλειά, η οποία έχει τελειώσει και εδώ και ένα μήνα, και περιμένουμε να δούμε πότε θα κυκλοφορήσει. Ναι. Αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ δημιουργή της άλλης πλευράς. Είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, είναι ο Λάκης με τα ψηλά, είναι ο Μαχαιρίτσας, είναι ο Μιλιώκας, είναι ο Βαγγέλης ο Κορακάκης. Είναι πολύ, θα τους ξεχάσω, είναι πάρα πολύ. Πότε είναι 15. Πότε βγαίνει ο δίσκος, γιατί περιμένουμε. Αυτός πρέπει, σε ένα μήνα, σε δύο, κάπου εκεί. Παράλληλα όμως είμαι στο στούντιο που δεν είχα κάνει ποτέ εγώ τέτοιο είδος δουλειά, live που λέμε. Και γράφω τα παλιά μου τραγούδια, τις μεγάλες μου επιτυχίες. Πώς έπρεπε να τραγουδηθούν τότε. Ναι. Τότε έτσι έπρεπε να τραγουδήσω. Πώς θα τραγουδάω τώρα. Εκδοχή δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό σας ψάχνουμε. Αυτό θα αργήσει λίγο. Είναι πολλά τα τραγούδια, είναι 50 τραγούδια. Μέχρι να βρούμε όμως τους καινούριους δίσκους και αυτό που ετοιμάζετε, πού θα σας βρούμε έτσι για να σας απολαύσουμε ζωντανά και να χορέψουμε και λίγο? Γιατί τώρα εδώ μερικοί ντρέπονται. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, κλείνουμε κάποιες ημερομηνίες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει το αύριο. Θα είμαι στο Γυάλινο Θέατρο 11 το Γενάρη. Πρώτα ο Θεός. Μπορεί πράγματα να αλλάξουν. Μπορεί να είμαι το Φλιβάρι, δεν ξέρουμε. Αλλά πάντως τώρα στιγμή θα είμαι εκεί από 11 το Γενάρη στο Γυάλινο. Πάρα όπως πολύ και ωραία. Πέρυσι. Όπως και πέρυσι. Άλλωστε και είχαμε έρθει και σας είχαμε απολαύσει και από κοντά. Είχα μια πολύ καλή επιτυχία και λέμε να τη συνεχίσουμε. Έτσι. Και εμείς θέλουμε να σας απολαύσουμε και αφήνω. Φεύγω. Πάω να σας απολαύσω από εκεί. Τι θα ακούσουμε τώρα, μπορούμε να πούμε, το επόμενο? Να πούμε λιγάκι έτσι κάποια χορευτικά. Χορευτικά. Για να δω, για να δω και τα παιδιά μου εδώ. Με ένα καρέμι κόλυπα. Μες της πόλης στο κάμα με ένα καρέμι κόλυπα. Αραπάδες το φύλανε στον αλήπα σαν το πάνε. Αραπάδες το φύλανε στον αλήπα σαν το πάνε.
Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά. Διατάζει τη φρουρά του και τη φέρνουνε μπροστά. Να τη βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Να τη βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Είδα και παθακυρά μου να σε φέρω στα νερά μου. Με λαχτάρες και ξενύχτια και με χίλια καρδιοχτύπια. Που κάτι μάτια με κάναν κομμάτια. Όπου ένα στόμα φύλαμε ακόμα μες στο στόμα. Γιατί έγινε, γιατί έγινε μια εμπειρία στη ζωή μου παραπάνω. Και τι έγινε, και τι έγινε, για τα δικά σου τα φιλιά δεν θα πεθάνω. Φτάνει, 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 χίλια κομμάτια την καρδιά μου έχεις κάνει. Κρίμα, 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 που θα σου λείψει από το καρνέ σου ένα θύμα. Περίεργο με σένα είναι ότι μ' αγαπάς. Το περίεργο με σένα είναι ότι μ' αγαπάς. Μα δεν ξέρεις να αντιδράσεις, να γελάσεις ή να κλάψεις. Να γελάσεις ή να κλάψεις και μου τη χαλάς. Μα δεν ξέρεις να αντιδράσεις, να γελάσεις ή να κλάψεις. Να γελάσεις ή να κλάψεις και μου τη χαλάς. Δώσε Χριστιανά. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου ελευθερός πουργίτη. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, τες εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω, θες εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου ελεύθερο σπουργίτη. Πάει κι σακάει το Περού και το Παλί.
αφήσει γλυκιά σε ένα σου φίλι, σε ένα σου φίλι. Στους ειρηνικούς μικρό μου θα με νιώσεις πιο καλά, πόσο λίγο με ξέρεις όταν με φιλάς ζεστά, πόσο λίγο με ξέρεις όταν με φιλάς ζεστά. Ζηλεύω που είσαι όμορφη και όλοι σε θαυμάζουν, κι όπου περάσεις κουπλά μου στα μάτια σε κοιτάζουν. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι κι από μόνη σου αγαπιέσαι. Στο καθρέφτη σου κοιτιέσαι κι από μόνη σου αγαπιέσαι. Ελάτε παιδιά, ελάτε! Ελάτε! Θα έχουμε καλή χρονιά, μην ανησυχείτε. Θα την βρούμε την άκρη. Κλάσικο φινάλε. Πάμε σε μικρό διαλυματάκι να πάρετε μία ανάσα. Με τα χαράς. Και μετά πολύ τραγούδι και χορό, γιατί βλέπω αρχίζουν και ζεσταίνονται εδώ. Πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Έγινε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κλείσουμε μουσικά, γιατί μουσικά θέλουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μας κάνατε έτσι την τιμή, και νομίζω ότι μετά από αυτή την εκπομπή μόνο καλά μπορεί να μας μπει ο καινούριος χρόνος. Πολύ. Φιλιά στα παιδάκια, το φίλο μου, και να ευχηθούμε όλοι μαζί που έχω εμπιστοσύνη στους νέους, θα τα βρουν την άκρη μόνοι τους για ό,τι μας συμβαίνει. Και με λίγο μουσική. Ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Καλή χρονιά, έτσι να μας βρει το 2014 έστω λίγο καλύτερα. Και στη σπουδαία παρέα σου να ευχαριστήσουμε. Και να ευχαριστήσω γιατί, όντως να πούμε, τα έχουν όλα, βλέπω. και είναι και δυνατή. Είναι και δυνατή. Και στο χορό και παντού. Να πούμε, καλή χρονιά να έχουμε. Να πούμε και η ωραία φωνή που ακούσαμε προηγουμένως. Ποια η είναι Χριστιανά, η Χριστιανά. Η Χριστιανά είναι σπουδαία φωνή. Είναι κοντά μου αρκετά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Είναι δικό μου παιδί. Δικό μου παιδί. Εγώ την ανακάλυψα. Λοιπόν, θα κλείσουμε μουσικά. Εγώ να σας πω ότι αύριο ραντεβού στις 12, όπως πάντα, μαγκαζίνο live. Και τώρα παραδίδω τα μικρόφωνα, όλα τα μικρόφωνα, στο Γιώργο Μαργαρίτη. Έλα, Χριστιανά. Άντες του παράδεισου σου την πόρτα, κάποιος φύγεται δυο χόρτα. Άντες του παράδεισου σου την πόρτα, κάποιος φύγεται δυο χόρτα. Και βγάλαν μικρά λουλούδια που κολλάζουν τα αγγελούδια, και βγάλαν μικρά λουλούδια που κολλάζουν τα αγγελούδια. Κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του
καθώς βλέπει τα παιδιά του να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν σύφτε τέλεια. Να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν σύφτε τέλεια. Έλα Αλέκο, έλα ρε Αλέκο, χόρεψε την Κριστιάνα, δεν τη βλέπεις, ψυχρό θα σε καθαρίσει. Κρύβει ο Άγιος τα κλειδιά του, καθώς βλέπει τα παιδιά του να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν σύφτε τέλεια. Να αφήνουν τα βαγγέλια και να αρχίζουν σύφτε τέλεια. Αγάπη μου στα μάτια το παράπονο, απόψε πάλι έγινε βροχή. Εκείνο το αντίο σου το άπονο, μαχαίρι στις καρδιάς μου την πληγή. Χωρίς εσένα τι να κάνω, δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω, γύρνα πίσω, σε γετεύω, γύρνα πίσω. Στα χείλη το χαμόγελο, τραγούδι τώρα έγινε πικρό. Ας ήταν αλλής μόναχα για πάντοτε εκείνο το αντίο το σκληρό. Χωρίς εσένα τι να κάνω, δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω, γύρνα πίσω, σε γετεύω, γύρνα πίσω. Χωρίς εσένα τι να κάνω, δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω, γύρνα πίσω, σε κετεύω, γύρνα πίσω.